Γεια σας, εγώ είμαι η Βέα και καλώς ήρθατε σε όλο ένα vlog μας. Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά, μαύρη σαν καλιακούδι. Το μάτι μου κλαίει, έξω κάνει κρύο. Είναι 6 ώρα το πρωί, μόλις μπήκα στο αυτοκίνητο και πάω στο σπίτι της κοπέλας που θα βάψω σήμερα και μετά θα πάμε στο location της φωτογράφησης. Οπότε θα σας πάρω μαζί μου. Δεν έχω φάει πρωινό, αλλά νομίζω ότι θα φάω κάτι στο κενό που έχω μετά το σπίτι της κοπέλας και πριν τη φωτογράφηση. Οπότε φεύγω, γιατί θέλω να σιγουρευτώ ότι θα βρω πάρκινγκ στη γειτονιά της. Οπότε να δείξω, γιατί με δείχνει θολή. Ωστόσο, ναι, τέλος πάντων, αυτά. Σας αφήνω και τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, παιδιά, έχω φτάσει. Τίποτα, 13 λεπτά διαδρομή ήταν. Βρήκα να παρκάρω σχεδόν δίπλα στην είσοδο. Ευτυχώς είναι Κυριακή. Βρήκα να παρκάρω εδώ σε μια γωνιέτσα. Έχω κάτσει εδώ, μου αναμένω το καλοριφέρ. Πήρα τη μανούλα μου τηλέφωνο, μιλήσαμε. Και τώρα σε 5 λεπτάκια θα κατεβώ να πάω. Αυτά. Ευτυχώς ξημερώνει. Γιατί πριν ήταν λίγο μαυρίλα. Να σας δείξω έξω. Βλέπετε εκεί που είναι τα φώτα τώρα. Δηλαδή εδώ που έχει construction απ' έξω, εδώ είναι πολυκατοικία, τίποτα, μια χαρά, μια χαρά! Και αυτοί οι δρόμοι, λέει, κάποιοι κάθετοι είναι private και δεν μπορείς να μπεις και κάτι τέτοια, και λίγο σκιάχτηκα στην αρχή, λέω, πού πάω. Τελικά, okay, σε αυτούς τους δρόμους που είμαι από αυτή την μπορώ να παρκάρω, παρκάρω, τα λέμε. Ο κόσμος μόλις τελείωσε το μακιγιάζ στην κοπελίτσα και τώρα πάω στο φωτογράφηση. Ελπίζω να έχω χρόνο να φάω την μπανάνα. Είμαι στο Long Island University. Έχω χαθεί εδώ πέρα μέσα στο κάμπους. Είναι πολύ ωραία, κάνει πάρα πολύ κρύο, φυσάει. Ούντιασα. Αλλά δείτε. Δείτε location φωτογράφηση. Εκεί κάτω είναι ο λαός μου. Πάνω τους βρω. Δείτε λίγο behind the scenes από τη φωτογράφησή μας. Είναι τέλειο το μέρος. Εν μεταξύ σκεφτόμαστε να κάνουμε μεταπτυχιακό εδώ πέρα. Ορίστε, ήρθα να δω πως είναι και όλο το κάμπους. Παιδιά, κάνει κρύο, 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 κρύο. Είδε τι ωραίο που είναι εδώ. Αλλά πολύ κρύο. Perfect. You understood the assignment. And again. Perfect. Gorgeous. Είναι μαγικά εδώ. Και αν σκεφτείς ότι είναι, ξέρω εγώ, κάμπους από πανεπιστήμιο, είναι λίγο περίεργο. Είναι σαν χωριό ευρωπαϊκό. Για να ξεπαγώσω, πούντιασα. Όλοι που ντιάσαμε δηλαδή, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Σίγουρα οι φωτογραφίες θα βγουν πάρα πολύ ωραίες. Ορίστε, σας πήρα και στη δουλειά μαζί πάλι μετά από λίγους μήνες, γιατί παιδιά δεν είναι πάντα εύκολο. Και τώρα, ας πούμε, δεν μπορούσα να τραβήξω τα πάντα. Η μύτη μου κατακόκκινη. Τέλος πάντων, σας αφήνω. Γυρνάω στην Αστόρια, μου λέει 46 λεπτά δρόμο. Πότε είναι. Πρέπει να πάω να φάω κάτι, γιατί με έχει κόψει. Όταν πονούσα γέλαγες. Γύρισα στην Αστόρια και στο δρόμο, λοιπόν, μου είχε στείλει μήνυμα η φίλη εδώ, η οποία ήταν θεόσταλτη, γιατί εγώ κοντεύω να έχει φτάσει το στομάχι στην πλάτη, έχω να φάω από χθες. Με ρώτησε αν θέλω να κάνουμε τίποτα και πάνω που σκεφτόμουν εγώ, γιατί είχα βάλει το κινητό, το έχω για GPS, οπότε το βάζω και στο παράθυρο και δεν βλέπω ποιος μου στέλνει. Και μετά λέω, εντάξει, τον ξέρω το δρόμο, στο κατεβάσω να δω τι μου έχουν στείλει και να δω και τα σχόλιά σας στο χθεσινό βίντεο, γιατί δεν έχω απαντήσει ακόμα σε κανένα μετά που θα πάω σπίτι. Σκεφτόμουν να τη στείλω να πάμε για brunch, γιατί πεινάω και μου είχε στείλει ήδη. Ορίστε. Τα μεγάλα πεινασμένα μυαλά συναντιούνται. Αυτά. Θα σας δείξουμε τι πήραμε μόλις έρθει. Θέλει να δοκιμάσει το κοτόπουλο με τη βάφλα. Να δει τι ώρα που είναι με το σιρόπι. Και εγώ πήρα το κλασικό μου μπεργκεράκι με πατατούλα και αυτή τη σάλτσα σκόρδου. Και μέσα μπέικον και μανιτάρια. Το κοτόπουλο. Αυτά. Στο μάρκος να πάρω cheesecake και να μην σας δείξω τα cupcakes. Τι ωραία, γιαμι. Παιδιά, γύρισα σπίτι και ήρθε η ώρα να ανοίξουμε advent calendar. Καλή αργά, παραποτέ, πίσω επικρατεί το χάος. Λοιπόν, πάμε σκύλο calendar πρώτο για να χαρεί το κορίτσι, και μόλις πήρε και τις βιταμίνες της, οπότε
Αυτό. Έλα, μπράβο το κορίτσι μου. Μετά, τι γλυκάκι έχω σήμερα, αν και θα φάω cheesecake από το Martha's Bakery. Milky Way. Ωραία. Όχι ότι θα δυσκολευτώ το φάω και αυτό σήμερα, αλλά όχι τώρα. Και φιλαράκια, calendar. Α, ορίστε, να κι άλλο ένα χρήσιμο. Post-it, με φιλαράκια. Αυτό, ναι. Μπορεί να το χρησιμοποιήσω. Αυτά είχαν τα καλεντάρ μας σήμερα. Λοιπόν, εγώ τώρα θα πάω να ξεβαφτώ. Ίσως κάνω και ένα ντουζάκι για να ξαπλώσω, να κοιμηθώ. Η ώρα είναι 3 παρατέταρτο. Να ξαπλώσω, να ξεκουραστώ. Έφαγα πολύ κρύο σήμερα. Δεν το άξιζα. Αλλά το άξιζα γιατί είμαι τέτοιο ζώο και δεν παίρνω μπουφάν. Πρέπει να αφήσω ένα παλτό στο αυτοκίνητο. Αυτό θα κάνω. Ένα παλτό να το έχω στο αυτοκίνητο για πάνω ενδεχόμενο γιατί είναι ηλίθεια. Μπορεί να ξανανοίξω την κάμερα να αποφασίσω να φάω το cheesecake μου τώρα. Αλλιώς όταν το φάω θα σας δείξω. Πάω να κάνω ένα μπανάκι και να ξεβαφτώ. Χαλαρώσω, ζεστό μπανάκι. Τα καλά της Αμερικής είναι ότι έχεις όλη μέρα καυτό νερό και όλη μέρα ζέστη στο σπίτι. Μεγάλη. Βέβαια, ανάλογα, άμα έχεις υπερβολική ζέστη, δεν αντέχεται. Αλλά γενικά είναι τρελό προνόμιο το να έχεις όλη μέρα καυτό νερό και όλη μέρα ζέστη στο σπίτι σου. Εν αντιθέσει με την Ελλάδα. Που όποτε έμπαινε για μπάνιο, τύπου πούτγεζα και η απάντησή μου για τη δρασή μου ήταν «Μαμά!» Θυμάμαι παλιά τώρα στο δημοτικό γυμνάσιο. Μου έλεγε «Άνεψα τον μπόιλερ. Μία ώρα το έχω αναμένο. Μία ώρα το έχω αναμένο. Έχει σίγουρα ζεστό νερό. Παγωμένο το νερό. Μαμά! Όλοι το έχετε πάθει. Πείτε μου ότι όλοι το έχετε πάθει». Οπότε αυτά, πάω να χαλαρώσω, να κοιμηθώ λιγάκι και τα λέμε αργότερα ή αλλιώς τα λέμε σε λίγο με το cheese, το cake. Αυτά. Πολύ ωραία πέρασα σήμερα. Πολύ μου άρεσε αυτή η φωτογράφηση. Γενικά, ωραία ρε παιδί μου και τα πελατειακά, τα μακιγιάζ, ωραία και τα ναι τέτοια, ναι, ως όλες τις ηλικίες δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά σαν τα editorial και το fashion δεν έχει. Εμένα αυτός είναι το μέρος μου. Δώσ' μου τώρα έτσι φτερά πίπουλα να κάνω διαφορετικά πράγματα, να κάνω μακιγιάζ για λίγο πιο αυτά που δεν φοράει κάθε μέρα ο καθένας. Έτσι τα λίγο πιο αυτά μου αρέσουν. Θα σας τα δείχνω όποτε μπορώ. Οπότε μου επιτρέπουν κιόλας. Αυτά. Οπότε θα κάνω μπάνιο. Λοιπόν παιδιά, είχα ένα τεράστιο ύπνο, δεν άντεχα, κλείναν τα μάτια μου. Πήγαμε βόλτα με το κορίτσι, γυρίσαμε, έβαλα την πιτζαμούλα μου, τώρα έβαλα να φάω Nutella cheesecake, το οποίο το έχουν αλλάξει. Παλιά το είχαν με κομματάκια μέσα, ξέρω εγώ, παγωμένα, δεν ήταν όλο σοκολατένιο. Όνειρο, μου αρέσει πάρα πολύ το cheesecake της Μάρθας. Τώρα βάλει να δω The Voice, επεισόδιο Σαββάτου και Κυριακής που δεν τα έχω δει και να έχω παρέα μοντάροντες. Οπότε, αυτό είναι το βιντεάκι μαζί σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε, να πήρατε μια ιδέα, άλλη μια ιδέα από εξωτερική φωτογράφηση. Πολύ κρύο, πολύ κρύο, πολύ κρύο. Θα τα πούμε στο επόμενο, μέχρι τότε. Μην ξεχνάτε να χαμογελάτε και να αγαπάτε τον εαυτό σας λίγο παραπάνω κάθε μέρα. Αυτά. Γεια σας από μένα. Και το κορίτσι που περιμένει να φάει cheesecake, αλλά δεν θα φάει ποτέ. Και το κορίτσι. Γεια σας!